Πάμε τώρα στην Opinion Poll να δούμε τι γίνεται με το τι λέει κόσμο στην πραγματικότητα. Εδώ mm. είστε υπέρ ή κατά τη ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. 54% είναι υπέρ. Έχει τσιμπήσει λιγάκι. Σε άλλε δημοσκοπήσει είχαμε δει 52, 51, 53, 54,1% λέει εδώ. Διαφορετική δημοσκοπήση βέβαια. 41,3% είναι κατά 4,6%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι η Opinion Poll για το Action 24. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα με βάση την πρόθεση ψήφου είστε υπέρ ή κατά τη σύνδεση Κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων Νέα Δημοκρατία στου Νέο Δημοκράτε, στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία 73,4% υπέρ, 1,21,5% κατά. Στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα 27% υπέρ, το 68,6% όμω είναι κατά. Στου ψηφοφόρου του Πασόκ δείτε πόσο διχασμένοι, μοιρασμένοι, αλλά πάντω με το υπέρ να υπερτερεί. Να κυριαρχεί εδώ κατά περίπου 10 μονάδε. 52,2% είναι υπέρ και χθες... 43,3% κατά. Ακούσαμε, λένε κάποιοι, μία ακόμη κυβίστηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Τι είπε ο κύριο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκη είχε πει ότι εμεί δεν θα σταθούμε εμπόδιο ναι. στο νομοσχέδιο αυτό. Είπε ότι εννοούσα. Χθε λέει άλλο. Τι. Εννοούσε, λέει το άρθρο 16. Ναι. Μα το άρθρο 16. Σε πέντε χρόνια θα Αυτό εννοούσα, σου λέει. Αν αυτό. Αυτό εννοούσα. Αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δικαιολογεί και τον αναβασμό στο ιστορικό του Πασόκ. Το είδαμε στην πρόσφατη συνέντευξη. Μάλλον δεν το κατάλαβε και ο κόσμο του Πασόκ αυτό. Τη κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό που έλεγε ο κ. Κωνσταντόπουλο, Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και ένα 17,2% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο είναι υπέρ. Είναι. Θα περίμενε κανεί να είναι. Ναι. Συντριπτικό, 90%. 90-95%. 79,3% κατά, 3,4% δεν τοποθετείται.